Ο Δήμαρχος Κορινθίων Αλέξανδρος Πνευματικός εξαπέλυσε για ακόμη μια φορά τα πειρά του προς τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Κορινθίας και ενδιαφερόμενο για τον Δημαρχιακό Θόκο Βασίλη Νανόπουλο, τονίζοντας ότι το θέμα των κρουαζιερόπλων είναι ένα μεγάλο ψέμα και αυτό μπορεί κανείς να το διαπιστώσει με το να κάνει μια έρευνα στα πρακτορία και να δει ότι η Κόρινθος δεν υπάρχει πουθενά σαν προορισμός, αλλά δεν υπάρχει ούτε κράτηση από κάποιους τουρίστες. Παράλληλα, ανέφερε ότι ο κ. Νανόπουλος είναι τρομοκρατημένος και τον καλεί έστω και την τελευταία στιγμή να παραδεχτεί αυτό το μεγάλο ψέμα. Εγώ λέω ότι υπάρχει ένα μεγάλο ψέμα από πλευράς του κ. Νανόπουλου και ο καθένας μπορεί να το διαπιστώσει άμεσα. Δηλαδή, να πάει και να δει το πώς, να δει στο ίντερνετ ότι δεν κλείνονται αυτή τη στιγμή κρουαζέρες για την Κόρινθο. Δηλαδή σήμερα, ένα μήνα και 8 ημέρες πριν από τον Μάρτη, δεν έχει κλειστεί ούτε μία θέση τουρίστα με κρουαζερόπλοιο για την πόλη της Κορίνθου. Αυτό το παραδέχθηκε σε μια τηλεοπτική συνέντευξη που δόθηκε πριν από λίγο καιρό σε τοπικό μέσο ενημέρωσης. Εγώ τον προκαλώ και σήμερα να μας πει πού μπορεί να κλείσει κάποιος κρουαζέρα για την Κόρινθο. Και όσον αφορά τις ευθύνες που νομίζει ότι θα επιρρύψει στη σημερινή Δημοτική Αρχή και στο Λιμενικό Ταμείο, εγώ πιστεύω ότι όλοι αντιλαμβάνονται ότι πλέον σήμερα τρομοκρατημένος αυτός και οι συνεργάτες του προσπαθούν να ρίξουν αυτές τις ευθύνες στη Δημοτική Αρχή. Δεν τα καταφέρουν. Εμείς στην αρχή χαιρετήσαμε αυτήν την πρωτοβουλία, αλλά μετά είδαμε το πόσο ανεύθυνα χειρίστηκε το θέμα ο κ. Νανόπουλος. Το αναδείξαμε και σήμερα σας λέω ότι λίγες μέρες πριν από το Μάρτι, αυτή τη στιγμή δεν κλείνεται καμία κρουαζέρα για την Κόρινθο και ό,τι έχει υποθεί είναι ένα μεγάλο ψέμα. Και κάτι άλλο. Γιατί προσπαθούν να μιλήσουν σήμερα για μη ικανοποιητικές εγκαταστάσεις στο λιμάνι της Κορίνθου? Δεν τα ξέρανε αυτά το Σεπτέμβρη όταν κάναν τις συμφωνίες, τις υποτιθέμενες και τις ανακοινώσεις? Σήμερα γιατί τους ενοχλούν τα βάθη του λιμανιού? Δεν τα είχαν σκεφτεί όταν κάναν τις ανακοινώσεις το Σεπτέμβρη? Σήμερα γιατί μιλούν ότι πιθανό να κινδυνεύσει αυτό το project με τα κρουαζερόπλια, όταν έλεγαν στο τοπικό κανάλι ότι δεν χρειάζεται το λιμάνι, γιατί θα το κάνουμε όπως στο Ναύπλιο που τα πλοία μένουν αρόδων και έρχονται με λάτζες? Όλα αυτά λοιπόν έχουν υποθεί και σήμερα είναι πολλαπλώς εκτεθειμένοι. Τους καλώ να παραδεχθούν αυτό το μεγάλο ψέμα που υπόθηκε. Θα είναι πολύ καλύτερα.